οι κινήσεις των σωμάτων, όσο μικρή είναι η διάσταση του σώματος, γίνονται όλο και πιο γρήγορες. Αν θέλουμε εμείς να τις παρακολουθήσουμε, να κάνουμε μία ταινία, να πάρουμε στιγμιότυπα από την κίνησή τους, χρειαζόμαστε κάτι που είναι πιο μικρής διάρκειας από ό,τι η συνολική τους κίνηση. Και ο μόνος τρόπος να τους παρακολουθήσουμε είναι με φως, και αυτό το φως πρέπει να έχει μικρή διάρκεια. Και αυτή είναι η παλμή από το δευτερόλεπτο. Πώς αλληλεπιδράει η ακτινοβολία με την ύλη? Τι μπορεί να συμβαίνει στο μαγικό κόσμο των ηλεκτρονίων, των νετρονίων και των πρωτονίων? Τι μπορεί να μας προσφέρει η μελέτη του μικρόκοσμου? Καταρχάς, χρησιμοποιούμε φως για να μελετήσουμε το μικρόκοσμο. Τη δυναμική του μικρόκοσμου, και με λίγα λόγια τι σημαίνει δυναμική? Σημαίνει το πώς κινούνται οι πυρήνες, οι ηλεκτρόνια μέσα στα άτομα και στα μόρια. Πόσο σημαντικό είναι να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται στο μικρόκοσμο, στην καθημερινή μας ζωή? Η βασική έρευνα είναι η αιχμή του δόρατος για να γίνουν κάποια πράγματα μέσα στη συνέχεια. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Οπότε, κατανόηση των ατόμων. Τι σημαίνει? Ότι στη συνέχεια μπορώ να πάω σε μεγαλύτερα μόρια και να μπορέσω εγώ με κάποιο τρόπο να ελέγξω τις ηλεκτρονιακές κινήσεις αυτών των συστημάτων, ώστε να μπορέσω να ελέγξω κάποιες αντιδράσεις ίσως, των χημικές. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι να αντιληφθώ καλύτερα το πώς γίνεται η αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη, και εμείς ύλη είμαστε οι άνθρωποι, έτσι, ώστε να μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω σαν ανιχνευτικά. Το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπερβραχίων Παλμών Λέιζερ του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνες είναι πρωτοποριακό. Είναι μοναδικό στον ελληνικό χώρο και συμμετέχει σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή υποδομή που λέγεται Extreme Light Infrastructures. Παρέχουμε επιστημονικές συμβουλές και ταυτόχρονα κατασκευάζουμε και παρόμοιες γραμμές το δευτερολέπτων για αυτήν την υποδομή. Και από τα υπόγεια του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας στα υπέργεια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Τα σύγχρονα ενεργειακά συστήματα είναι μια υπόθεση αρκετών ετών για το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τα ενεργειακά συστήματα με τα οποία ασχολούμαστε και διδάσκουμε στα παιδιά έχουν να κάνουν με ότι οποιασδήποτε μορφοτροπές, δηλαδή μετατροπές της μορφής της ενέργειας. Κοιτάζουμε πώς μετατρέπουμε, για παράδειγμα, την πολύ όμορφη ηλεκτρική ενέργεια σε κίνηση, σε θερμότητα, σε οποιασδήποτε άλλες μορφές, σε ψύχος, πώς κάνουμε τον κλιματισμό, την θέρμανση και όλα αυτά τα πράγματα, και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις ενεργειακές μεταβολές του περιβάλλοντος προς όφελός μας. Στο Εργαστήριο Αιωλικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων, ερευνητές, καθηγητές και σπουδαστές προσπαθούν να συνθέσουν σύγχρονα ενεργειακά συστήματα με ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Ένα από τα project που επεξεργάζονται σήμερα αφορά στη μετατροπή των παραδοσιακών λασιθιώτικων μήλων σε σύγχρονες μονάδες που θα εξασφαλίσουν την ενεργειακή αυτάρκεια της περιοχής. Θα πρέπει να υποκριθούμε μπροστά στους μαστόρους οι οποίοι φτιάξαν αυτούς τους μήλους. Δεν σηκώνει βελτιστοποίηση το πράγμα αυτό. Και απλά εμείς προσθέσαμε δύο πράγματα. Αφενός μεν την σύγχρονη βιομηχανική αντίληψη τα προϊόντα τα οποία είναι χαμηλού κόστους, και το δεύτερο μια γεννήτρια η οποία βγάζει ρεύμα ηλεκτρικό κατάλληλο ή για να μπει στο δίκτυο ή για να δώσει τοπικά ενέργεια σε όποιον τη χρειάζεται εκεί που τον έχει βάλει το μήλο. Το ταξίδι μας στα άδυτα των εργαστηρίων έγινε με αφορμή το θεσμό της βραδιάς του ερευνητή. Οι ερευνητές δεν πρέπει να είναι θαμμένοι στα υπόγεια, αλλά πρέπει να δείχνουν στην κοινωνία αυτά τα πράγματα με τα οποία ασχολούνται. Πράγματα τα οποία μπορεί σήμερα να φαίνονται πολύ μακριά από την καθημερινή μας ζωή, αλλά που πολύ σύντομα θα τα έχουμε στα χέρια μας.